Πρώτον και κύριον, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας εκπλήσει. Ο κύριος Ερντογάν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και η Τουρκία γενικά, λέει από πολύ πριν το τι θα κάνει στους επόμενους μήνες ή χρόνια. Αυτό λοιπόν συνέβη και στην περίπτωση, συμβαίνει μάλλον στην περίπτωση της Συρίας. Τώρα, το κατά πόσο έρχεται θύελα, η θύελα έχει ήδη έρθει στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι ότι έρχεται, απλά αυτή τη στιγμή πάμε σε μια καινούργια κλιμάκωση, η οποία επειδή έχει να κάνει με την Τουρκία και εμπλέκει άμεσα και τους τζιχαντιστές και τους Κούρδους και τους Ιρανούς και τους Σύριους, αλλά και τις περιφερειακές δυνάμεις όπως είναι η Ισραήλ και έως ένα σημείο την Ελλάδα και τις παγκόσμιες δυνάμεις, τους παγκόσμιους γεωπολιτικούς παίχτες όπως είναι και δρόντες, όπως είναι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σίγουρο ότι είναι πολύ πολύπλοκη η όλη κατάσταση. Άρα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Δεν θα πρέπει να εκπλησόμεθα τη στάση των μεγάλων δυνάμεων. Αν μου επιτρέπετε να πούμε δύο πράγματα, ας πούμε για τη Ρωσία. Η Ρωσία, αυτό που κάνει, τι είναι, αρχικώς και οι δύο, και η Ουάσιγκτον και η Μόσχα, επί της ουσίας δώσανε χώρο στην Τουρκία με τις ανακοινώσεις του Χλιαρές αναφορικά με την επικείμενη εισβολή. Είναι σαν να λέγανε στον κύριο Ερντογάν, μπες στη Συρία. Αυτό τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο κύριος Πούτιν, τουλάχιστον κατά την άποψή μου. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να αποδείξει πρώτον στους Κούρδους ότι δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρετε τι θα συμβεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι Κούρδοι θα στραφούν προς τον Άσαντ. Δηλαδή, η προσπάθεια της Ρωσίας με αυτό το μακιαβελικό τρόπο να επιτρέψουν στους Τούρκους να μπουν στη Συρία είναι να ενοποιήσουν υπό τον Άσαντ ξανά ολόκληρη τη Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξοπλίζουν με οπλισμό. Αμυντικό μεν τους Κούρδους κατά βάση, αλλά είναι οπλισμός ο οποίος τι κάνει, είναι σχεδιασμένος για να χτυπήσει τεθωρακισμένες δυνάμεις. Δηλαδή, ευρυσίας οι Αμερικανοί είναι σαν να περιμένανε ότι οι Τούρκοι θα εισβάλλουν, έτσι ώστε προετοιμάζουν καταλήλως τους Κούρδους. Και επειδή μένετε στο αμερικανικό στοιχείο, θέλω λίγο να σας ρωτήσω και με αφορμή την αμφισημία Τραμπ, αν έχει τακτική ή όχι αυτός ο άνθρωπος εν τέλει, πώς το βλέπετε εσείς. Και αυτό που επίσης μας αφορά είναι όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή, ο Τραμπ έχει διαφορετική θέση, άλλες απόψεις εκφράζουν οι υπουργοί του, κάπου αλλού βρίσκεται το Κογκρέσο. Όλο αυτό μπορεί να δώσει το χρόνο στην Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένο σε ό,τι αφορά την Κύπρο ή το Καστελόριζο. Λοιπόν, υπενθυμίζω γιατί είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Πρώτον, έχουμε μια αμερικανική κυβέρνηση η οποία κατά βάση προσπαθεί να υπερασπιστεί τον πρόεδρό της και να μείνει στην εξουσία και μια νομοθετική εξουσία η οποία προσπαθεί να ρίξει τον πρόεδρο. Αυτό συμβαίνει λίγο πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται όντως υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι και από εκτιμήσεις και από πληροφορίες και συζητήσεις που έχω με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτείων, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε συνταγματική κρίση. Λοιπόν, αυτό σας υπενθυμίζω ότι έγινε το 1974. Το 1974, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούσαν μια τεράστια συνταγματική κρίση. Είχαμε τον Νίξον και όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, η Τουρκία πάντα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια τέτοια κατάσταση. Να σας διακόψω δύο λεπτά όμως. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Πρώτα απ' όλα, έχουμε το σκάνδαλο με την Ουκρανία, για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε σε δυσχερή θέση. Υπάρχει μάλιστα και πολύ καθαίρεση του. Και από την άλλη, έχουμε και τις προεδρικές εκλογές μπροστά μας. Δηλαδή, είναι ένα μέτωπο αρκετά ευρύ για τον Αμερικανό πρόεδρο, που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, συν τα γεγονότα στο Ιράν. Ακριβώς αυτό λέω. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης επειδή είναι και σοβαρό κράτος, υπάρχει συνέχεια κράτους. Δηλαδή, αυτό που λέμε το deep state, που λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βαθύ κράτος, ή το stable state, μάλλον για την ακρίβεια, δηλαδή το σταθερό κράτος, βοηθάει στο να έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, προσέξτε, είναι λίγο τώρα αυτό. Όποιος θέλει το δέχεται. Εγώ το βάζω στο τραπέζι των συζητήσεων. Εάν κάποιος ήθελε να ξεφορτωθεί την Τουρκία και όλη αυτή την αστάθεια την οποία δημιουργεί στην ευρύτερη περιοχή, τι θα της έκανε? Θα της έκανε πόλεμο? Όχι. Αλλά αυτό που θα της έκανε ήταν να της δώσει την ευκαιρία να μπει στο βούρκο της Συρίας ακόμα περισσότερο. Διότι μπαίνοντας στο βούρκο της Συρίας ακόμα περισσότερο, και προσέξτε τι θα σας πω, εάν υπάρξει υποψία μη νίκης του Οθωμανικού στρατού, γιατί περί Οθωμανικού στρατού μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τον προσπαθεί να τον γαλουχίσει ο κύριος Ερντογάν,
Εάν υπάρξει τέτοια υποψία, πρώτον, θα έχουμε εσωτερική πλήρη αποσταθεροποίηση ενός ήδη αποσταθεροποιημένου καθεστώτος και θα έχουμε και οικονομική κατάρρευση της χώρας. Άρα, δεν πρέπει να τυφώ. Επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει. Τα πράγματα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Άρα, είναι μια κατάσταση που μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ στην Τουρκία ή φυσικά, αυτή είναι δική μας ευσεβής πόθη? Επαναλαμβάνω, σας δίνω και αυτό το σενάριο γιατί πρέπει να το σκεφτούμε. Ότι η περίπτωση του να θέλεις κάποιος να τον τραβήξεις σε έναν βάλτο στον οποίο δεν θα έχει πολιτική εξόδου, γιατί ξέρετε, όταν γίνεται μια, η έννοια της κλιμάκωσης στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να υπάρχουν πάντα και είναι της αποκλιμάκωσης. Δηλαδή, πώς φεύγεις από εκεί που θα μπεις? Αυτό το αντιμετωπίσανε, ας το πούμε, στο Βιετνάμ οι Αμερικανοί και το αντιμετωπίσαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι δεν είχαν επί της ουσίας πολιτική εξόδου. Αυτό το αντιμετωπίζουν όπως και να το σκεφτείτε στο Κυπριακό οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, διότι πολλά γίνονται, αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι όλα αυτά που γίνονται είναι υπέρ της Τουρκίας. Δηλαδή, έχει την αξία του το ότι η Τουρκία δεν έχει πλέον κανένα στρατηγικό σύμμαχο. Πάντως, την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να τρυπήσει στο οικόπεδο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ με το Γιαβούς, με τη Γαλλία και την Ιταλία και πολεμικά πλοία να βρίσκονται εκεί. Επομένως... Κυρία Σαλαπάτα, αυτό λοιπόν που κάνει η Τουρκία, σκεφτείτε το λίγο και οι φίλοι που μας ακούνε και μας βλέπουν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιτίθεται στη Συρία, έχει κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο, βομβαρδίζει περιοχές του Ιράκ για να αποκόψει τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ με τη Συρία και ταυτοχρόνως απειλεί την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε μια χώρα η οποία βρίσκεται είτε σε ημιεμπόλεμη είτε σε εμπόλεμη κατάσταση με 3-4 χώρες ταυτοχρόνως. Λοιπόν, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε για την Τουρκία, ότι είναι υποτίθεται μεγάλη δύναμη οτιδήποτε, σας εγγυώμαι ότι αυτό είναι η σίγουρη συνταγή για την καταστροφή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς. Επιτρέψτε μου, επειδή δεν βλέπω με την παρέα σας, επιτρέψτε μου να το τελειώσω αυτό. Για το να αντιδράσουν οι Γάλλοι στην Κύπρο, και αυτό πρέπει να το πούμε γιατί ξέρετε ότι δεν χαϊδεύουμε αυτιά, τουλάχιστον όσες φορές μιλάμε μαζί. Η Κύπρος πρέπει να την καλέσει στη Γαλλία. Η Κύπρος έχει υπογράψει συνθήκη αμυντική με τη Γαλλία πριν λίγους μήνες. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να έρθουν να τους προσκαλέσει κανένας. Διότι ακριβώς η Γαλλία αναγνωρίζει αποκλειστική οικονομική ζώνη και κυριαρχικά δικαιώματα και εθνική κυριαρχία στην Κύπρο. Άρα λοιπόν το να λέμε δεν έρχονται οι Γάλλοι να μας βοηθήσουν, κάνουμε τεράστιο λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος? Πετάμε τον μπαλάκι των ευθυνών μας στους άλλους. Η κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη, σύμμαχος του Ερντογάν, μας είπε για πρώτη φορά ότι δεν έχουμε οριοθετήσει σωστά την κατάσταση σε ό,τι αφορά νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Γάβδου. Και ότι καταπατάμε δικαιώματα κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όλος ο πλανήτης, ακόμα και επιτρέψτε μου να πω, άνθρωποι οι οποίοι, οι χώρες ή εν πάση περιπτώσει οι υπολείμματα χωρών αυτή τη στιγμή, γιατί η κυβέρνηση της Τρίπολης, άμα δείτε στο χάρτη τι κυβερνάει, κυβερνάει περίπου την Αττικοβιωτία, να το πούμε διαφορετικά. Δεν έχει ένοπλες δυνάμεις, αλλά έχει επί της ουσίας κάποιους αχρίους, τους οποίους επί της ουσίας τους ελέγχουν οι Τούρκοι, έτσι, προσπαθούν να δημιουργήσουν κατάσταση κατά της Ελλάδος. Ξέρετε ποιος θέλει γι' αυτό? Η Ελλάδα. Γιατί θα σας πω γιατί φταίει. Γιατί και αυτό πάλι δεν είναι εκτίμηση, είναι πληροφόρηση. Η Ελλάδα πολλές φορές την έχουν πλησιάσει και αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη οι άνθρωποι της Βεγγάζης. Και να το πούμε και διαφορετικά. Οι δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πολιορκούν τους Ισλαμιστές στην Τρίπολη, οι δυνάμεις του στρατηγού Χάφταρ έχουν μέσα στις ηγετικές τους θέσεις αξιωματικούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις ελληνικές στρατιωτικές παραγωγικές σχολές. Όποιος δεν το ξέρει, να το κοιτάξει. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε τη βοήθεια της Ελλάδος, όχι για αυτούς μόνο. Ζητάνε τη βοήθεια της Ελλάδος να βοηθήσει τον εαυτό της.